Χαίρετε φίλες και φίλοι, πέμπτη αγωνιστική της Development 2 League σήμερα. Και Αλσούπο Lions και Brooklyn Nerds έρχονται αντιμέτωποι εδώ στο Κάρβουνο. Ξεκίνησε και το παιχνίδι με τους Αλσούπο Lions. Με Brooklyn Nerds ασχολείται να βρίσκονται στην πρώτη επίθεση. Ο πρώτος θα είναι άστοχο για τους σημερινούς φιλοξενούμενους. Οι Αλσούπο Lions με τρεις νίκες και μία ήττα μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, κοντά στους Brooklyn Nets, οι οποίοι έχουν δώσει 3 μάτς και έχουν καταφέρει να κερδίσουν μόλις το 1 και να ήττα στα άλλα 2, ενώ θα ανοίξει το σκορ ο Κατσαχνιάς για τους γηπεδούχους. Με τρίποντη εκτέλεση θα κάνει το 3-0. Έρχεται το καλάθι τώρα για τους Nets, βγήκε και αυτή η άμυνα. Να δούμε λίγο τις πεντάδες. Βενιζέλος, Πάτας, Τσιφτής, Κατσαχνιάς και Αγαπητός για τους γηπεδούχους. Ενώ από την άλλη έχουμε Παπαντονόπουλο, Χωριανόπουλο, Λιαντόπουλο, Κόσιβα και Παπαναστασίου στην πεντάδα των Νέρτς. Υποπίεση, προσπάθεια του Παπαντονόπουλου, η οποία δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα. Κατσαχνιάς, όλοι με συγχωρείτε, ο Βενιζέλος ήταν. Πάτας, στέκεται, εκτελεί με το δεξί ο Αγαπητός και θα σκοράρει για το 5-0. Ακόμα, οι Nerds θα έχουν το πρώτο τους καλάθι. Σε κοντά ο Λιατόπουλος, δεν εκτέλεσε. Πατάς δεν μπόρεσε να υποδέχει καλά την μπάλα, έγινε το κλέψιμο όμως από τον Βενιζέλο. Πατάς. Αγαπητός. Πασάρι, μπαλά φτάνει ξανά στον ίδιο. Τρίποντο από τη γωνία, άστοχο όμως, κακή εκτέλεση. Παναστασίου παίρνει το σούτ και εκτελεί για 2. Πρώτο καλάθι και για τους Brooklyn Nets στο μάτς. Για κύρος Παναστασίου. Αγαπητός, αφήνει στα δεξιά. Και ο Κουνοπάτας, σκαστή πάσα. Τσιφτσής, γύρισε, αστόχησε. Πάλα στον Χωριανόπουλο. Παίζει με τον Παπαντονόπουλο, εκείνος έγινε το κλέψιμο όμως από τους Lions, ο οποίοι θέλουν να βγουν στον εφηδιασμό. Πάτας, δώσει την μπάλα από τα χέρια. Η κατοχή είναι για τους φιλοξενούμενους. Ο Παναστασίου κατεβάζει. Λευκή συνεργασία με τον Κόσιβα, η μπάλα παραμένει όμως στους φιλοξενούμενους. Νέρτς στην επαναφορά. Πήρε ο Παπαντονόπουλος. Κόσιβας το σκέφτηκε αρκετά, το πήρε τελικά, δεν το έβαλε. Βενιζέλος με τα ηρεμία. Τέλος κρατάει, θέλει να περάσει. Πάει μόνος του τη φάση, αλλά στοχή. Γιάννησαμε το πρώτο τετράλεπτο στο μάτς. Το σκορ στο 5-2. Χωριανόπουλος στέκεται. Δεν σημαδεύει σωστά. Το rebound θα καταλήξει στα χέρια των Αλσούπο Lions. Αγαπητός τώρα να λαμβάνει να κατεβάσει.
αυτός θα εκτελέσει για τρεις, δεν μπαίνει το καλάθι. Ο Παντονόπουλος μάζεψε και έρθει. Τον Παπαναστασίου, ο Γιαννόπουλος, κατά στη γωνία. Όσοι βασικώνεται υπό πίεση θα το βάλει πάρα πολύ δύσκολο καλάθι. 5-4 στον πόντο πλέον το μάτς. Αγαπητός σταματάει την τρίπλα, αφήνει έξω. Βενιζέλος γυρίζει. Καλά στον Καζαχνιά. Αγαπητός δεν είχε το ρολόι. Παίρνει η μπάλα στα χέρια. Καλή άμυνα εδώ από τους Brooklyn Nerds, οι οποίοι έφυγαν αλόβητοι από την συγκεκριμένη φάση. Ο Παναστασίου δίνει συνέχεια στο μάτς. Έκοψε ο Λιατόπουλος, δεν πήρε όμως την προσπάθεια. Θα το κάνει ο Παναστασίου, αλλά θα στοχίσει από πιο μακριά. Πάτα, σου φύγει η μπάλα, έκανε βήματα. Παναστασίου. 4 και 12 ακόμα για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Παναστασίου προσποιείται. Έχουμε κατοχή για τους Αλτσούπο Lions. Νομίζω πρέπει να δόθηκαν βήματα. Βενιζέλος. Και το αφήνει ξανά ο Τσιφτσής. Ωραία, παραφτάνει στον αγαπητό, ο οποίος πιέστηκε αντικανονικά τον σταμάτησε ο Παναστασίου. Το φάουλ έγινε χαμηλά πριν ξεκινήσει η προσπάθεια του αγαπητού. Λιατόπουλος στον πάγκο για τους Brooklyn Nets, στην θέση του πέρασε ο Ζαμπούρας για πρώτη φορά στο μάτς σήμερα, ο παίχτης των φιλοξενούμενων. Το τρίποδο θα καταλήξει στο σίδερο. Ζαμπούρας στην πρώτη επαφή με την μπάλα, φτάνει μέχρι το τέλος, αλλά δεν τελειώνει καλά τη φάση. Καθαρή άμυνα από τους Μοβ. Ζέλος. Πατά, πατά γερά και ευστοχή για το 7-4. Όσο βασπέρασε πάσα του στον Χωριανόπουλο. Ζαμπούρας. Σουτιά 2 από μέση απόσταση, εκτελεί ο Παπαντονόπουλος για το 7-6. Αγαπητός. Τσιφτσής. Μπαλιά κατέληξε σε αντίπαλο. Τζαμπούρας. Πάσαρε. Σηκώθηκε ο Πόσο Βασαλαστέχης από κοντά ο Τζαμπούρας. Τζαμπούρας, με συγχωρείτε. Πήρε ξανά. Θέλει να διεισδύσει τώρα, πάει με δύναμη προς τα μέσα, κανονική άμυνα, σύμφωνα με τους διαιτητές. Αγαπητός, ανεβάζει ταχύτητα, πάει μόνο στη φάση και πολύ καλά κάνει. 9-6. Παναστασίου στον Ζαμπούρα. Ήταν επιλογές εκείνος, ο Κώσυπας πήρε και εκτέλεσε αμέσως για τρεις, δεν μπαίνει το καλάθι. Τέλος, είναι έξω. Αγαπητός ψάχνει επιλογές, ο Βενιζέλος είναι στα δεξιά, εκεί πάει η μπάλα. Θα εκτελέσει ανενόχλητος, δεν το βάζει όμως. Βάζει ο Παπαντονόπουλος και αφήνει στον Παπαναστασίου. Κουριανόπουλος τώρα, στον Κώσιβα, χωρίς κάποιον πάνω του. Αυτός, αστοχή όμως. 1-26 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. 9-6 το σκορ, συν 3 για τους Αλτσούπο Lions.
αγαπητός, θα το πάρει το shoot. Δεν το βάζει όμως, Ζαμπούρα στο rebound. Μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Ο Γιαννόπουλος μπροστά από τον αντιπαλό του θα στοχίσει. Βενιζέλος κατεβάζει τελευταία 48 δευτερόλεπτα. Βενιζέλος αποφασίζει να εκτελέσει μόνος του. Θετικό rebound όμως του Πάτα, ούτε αυτός θα μπορέσει να βρει το στόχο. 35 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Αναστασίου στον Ζαμπούρα. Παπαντονόπουλος έκανε την κίνηση ο Κόσιβος για να πάρει το δεύτερο λεπτό για την επίθεση των ΕΡΤ. Τρίποτο από τον Παπαντονόπουλο, airball. Δεν νομίζω ότι ακούσε ο αγαπητός, ναι έτσι είναι. Η κατοχή είναι για τους Αλσουπολάινους, οι οποίοι έχουν ακόμα 17 δευτερόλεπτα. Στο μάτς πέρασε ο Γιαννουλακής από τους άσπρους. Βενιζέλος στα 7 δευτερόλεπτα. Ροπάτας, 3 δευτερόλεπτα, 2 εκτέλεση για 3 από τον Βενιζέλο, εκτοχή. Και με αυτό το τρίποντο θα γράψει το 12-6 με το οποίο θα ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Συνέχεια στο παιχνίδι μας, μόλις μπήκαμε στο δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο βρίσκει τους Αλσουπολέμους μπροστά με 12-6. Αγαπητός πήρε την προσπάθεια, αυτό το τελείωμα, Ζαμπούρας θέλει να βγάλει μπροστά γρήγορα την ομάδα του. Πάσα κόπηκε, δεν έφτασε ποτέ η μπάλα στο Μιλανουλάκι. Ο Τσάτος πήρε το πρώτο του σουτ και το έβαλε, 12-9. Κανεισίδει την παρουσία του αμέσως ο Φορτσάτος με την τρίποντη εκτέλεσή του. Βενιζέλος 6 πάσα η οποία πέρασε για τον Τσιφτσί. Αστοχής για εκείνος στην συνέχεια για το 14-9. Πάσα, δεν την έκανε ασίστ όμως ο Φορτσάτος. Ενώ συνέχεια και ο Γιαννουλάκης αφέξει στο follow. Χαμένες ευκαιρίες από τους Nerds. Δεν τιμωρεί εδώ ο Βενιζέλος. Ο Παναστασίου πέρασε. Του φεύγει, μπαλά, αποφεύγει τα βήματα. Ο Γιαννουλάκης του δίνει ξανά. Ο Παναστασίου οργανώνει ξανά την επίθεση των Brooklyn Nerds. 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση, Ζαμπούρα στα 3, πρέπει να εκτελέσει. Θα το κάνει τώρα με ένα αεροπλανικό τρομερό καλάθι της Ζαμπούρας. 14-11. Αγαπητός. Βρίσκει σίδερο. Έχει φύγει μπροστά, προσποιείται για να αποφύγει την άμυνα του αγαπητού και κερδίζει το φάουλ. Στην επαναφορά είναι για να βλάξει πλάχνει επιλογές. Ο Παντονόπουλος θα πάρει και θα εκτελέσει αμέσως. Δεν το βάζει, επιθετικό rebound όμως του Φορτσάτου, καλάθι και φάουλ. Προσφέρει πολλά σε αυτές τις πρώτες στιγμές στο μάτς ο Φορτσάτος. Πάει την διαφορά στον πόντο πλέον και έχει την ευκαιρία τώρα να φέρει το σκορ στην ισοπαλία αν ευστοχίσει και στην συμπληρωματική βολή. Δεν θα γίνει αυτό, Γιαννουλάκης όμως τρύπωσε και έχει στην καρδιά της αντίπαλης ρακέτας και έκανε το κλέψιμο. Βασικά κατέβασε το επιθετικό rebound. Τώρα προσποιείται αλλά κάνει βήματα. Αγαπητός. Μπαλά στον Βενιζέλο.
Παίρνει το screen. Παραμένει πάνω του Ζαμπούρα. Θα εκτελέσει όμως ο Βενιζέλος. Είναι άστοχο το σουτ. Παπαντονόπουλος μάζεψε. Καλή άμυνα εδώ του αγαπητού που έκανε το κλέψιμο. 2 με 2 πάσα πίσω από την πλάτη. Δεν φέρει το καλάθι όμως. Κρίμα. Έκανε ένα πολύ όμορφο καλάθι. Ζαμπούρα. Πάει προς τα μέσα, θα σταθεί, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Βγήκε, βγήκε. Εισπράει το χειροκρότημα και από τους συμπαίκτες του. Δεν έχουμε και time out. Ο Καμπούρας το σκοτωναμένει στο 14-13. Τώρα θα έρθει η σοφάριση με το 14-14 από την δεύτερη αυτή βολή. Άστοχο τρίποντο Μαρκέτο. Κορτσάτος στον Καμπούρα. Καμπούρας πιέζεται και αλαπέρασε την πάσα για τον Κοντορουχά. Θα στοχίσει ο Κίνος. Αλλά παραμένει πάλι στους άσπρους. Ο Παντονόπουλος. 7 δευτερόλεπτα για τους Νέρτ. Ο Παντονόπουλος θα πάρει την εκτέλεση. Δεν έχει βρει στεφάνι μπάλα. Καθαρίζει το rebound ο αγαπητός. Αλλά πάτησε γραμμή στην συνέχεια έτσι. Η κατοχή επιστρέφει γρήγορα γρήγορα στους φιλοξενούμενους οι οποίοι θα κάνουν ακόμα μια άσχημη προσπάθεια. Κορτσάτος θα πάρει και αυτό το shoot, ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι, αλλά έχουμε απανωτά επιθετικά rebound για τους Nerds. Με ευκαιρία να εκμετάλλευτε και αυτή όμως. Η ισοπαλία παραμένει στο μάτς, οι Brooklyn Nerds δεν μπόρεσαν να βρουν τρόπο για να κάνουν το προσπέρασμα. Αγαπητός. Εκεί που πάσα δεν υπήρχε κάποιος συμπαίκτης. Δεν υπήρχε ούτε και αντίπαλος, κατέληξε το συμπάλα. Έτσι έχουμε κατοχή και πάλι για τους Nerds. Σταματάει δίπλα από τον Ρουχάς, πήγε για να πάρει ο Ζαμπούρας. Από τον Ρουχάς. Πάσα του πέρασε για τον Γιαννουλάκη. Εκείνος μπορεί να άργησε, αλλά τελικά ευστόχησε για το 14-16 και το προβάδισμα τώρα στην πλευρά των φιλοξενούμενων. Για πρώτη φορά στο σημερινό παιχνίδι μάλιστα. Ο Τσαχνιάς άφησε στον Μαρκέτο. Και πάλι για Τσαχνιάς, αγαπητός, θα εκτελέσει και θα το βάλει. 17-16. Δεν έμειναν για πολύ μπροστά οι Brooklyn Nets. Αμέσως το τρίποντο του αγαπητού έβαλε και πάλι μπροστά τους Αλσουκο Lions. Το Ρουχάς στον Φορτζάτο. Λύθηκε καλά εκείνος ο Κοντονόπουλος. Πολύ έξυπνη πάσα και την εκμεταλλεύεται ο Κοντορουχάς. Τρομερή συνεργασία ανάμεσα στους δύο. 17-18. Στο μάτς τώρα ο Κόσιβας για τους φιλοξενούμενους. Παίρνει την θέση του Παπαντονόπουλου. Πατάς. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Γιαννουλάκη που θα αφήνει πίσω την μπάλα, τώρα την ξαναπαίρνει. Για δύο το σούτ από τον Κόσιβα. 17-20. Βενιζέλος κρατάει. Θα πάρει την εκτέλεση, δεν το βάζει. Γιαννουλάκη στο rebound. Και ο Κοντορουχάς
φτιάξει στον Κόσιβα. Θα το βάλει και αυτό, όχι. Θετικό rebound όμως του Φορκάτου, ο οποίος είναι εκεί για να δώσει τη λύση. 17-22. Είναι κοντά ο Πάτας, δεν μπορέσει να πάρει κάτι όμως. Ωραία. Αποφεύγει τον αντίπαλό του ο Κοντορούχας. Μπάλα εκτός, παραμένει όμως στην κατοχή των φιλοξενούμενων. 3-13 ακόμα μέχρι την ανάποβλη του ημιχρόνου. 17-22 δείχνει το σκορ. 5 πλέον για τους Brooklyn Nets. Ο Ντορουχάς πήρε ο Κόσιβας. Ταμπούρας θα πάρει την εκτέλεση, πήγε με τη βοήθεια του ταμπλό εκεί να ευστοχίσει, αλλά δεν τα κατάφερε. Μαρκέτος, αγαπητός. Μαρκέτος αφήνει στα αριστερά, η μπάλα καταλήγει στον Βενιζέλο για να πάρει την εκτέλεση εκείνος. Το rebound στα χέρια του Κόσιβα. Ο Ντορουχάς αριστερά, χωρίς να πάει κάποιος πάνω του. Δεν τιμωρεί όμως την αντίπαλη άμυνα, αν και είχε και χώρο και χρόνο. Μαρκέτος, Βενιζέλο στον αγαπητό. Ωραία, αλλάζει την μπάλα η Μόβ, αλλά ο Τσίτσας χάλασε το τελείωμα. Δύο αντίπαλοι μπροστά στον Κόσιβα, βρήκε την μπάσα για τον Φορτσάτο. Ο Ντορουχάς τώρα ρε με η κατάσταση στην επίθεση των Nerds. Γιαννουλάκης θα εκτελέσει, έρμπολο όμως. Τελευταίο δίλεπτο μέχρι την ανάπαυλα. Αγαπητός πάει όλο το δρόμο, δεν μπόρεσε να το σταματήσει κανένας. 19-22. Ζαμπούρας για τους άσπρους. Πάνω το Μαρκέτος προσπαθεί να τον πιέσει, θα του κάνει το φάουλ όμως, πίεσε περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Αγαπητός θα καθίσει τον πάγκο. Επιστρέφει ο Κατσαχνιάς από τους γηπεδούχους. Κόσιβας το πήρε το σουτ. Δεν το βάζει μαζί ο Πάτας. Τον πιέζει ο Γιαννουλάκης, του κάνει το φάουλ όμως. Βενιζέλος εκτελεί για τρεις μέσα. 22-22 η ισοφάρηση έρχεται. Διαχειρός Βενιζέλου. Και πάλι το μάτι στην ισοβαλία. 1-10 ακόμα στην δεύτερη περίοδο. Ζαμπούρας πάει με φόρα προς τα μέσα, θα το χάσει. Η κατοχή είναι για τους Nerds. Χτύψει λίγο στο χέρι του και ο Ζαμπούρας στην προσπάθειά του να διεκδικήσει ξανά την μπάλα. Δεν φαίνεται να είναι κάτι τόσο σοβαρό. Πήρε ο Ζαμπούρας τώρα στη γωνία. Μαρκέτος μένει πάνω του. Εκτελείται από το screen και το φάζει. 22-25 άμεση απάντηση από τον Ζαμπούρα στο τρίποδο του Βενιζέλη νωρίτερα. Βάζει και πάλι την ομάδα του μπροστά με 22-25 συν 3 από τον Ιωτσινέρτ. Ξαχνιάς στον Τσούτσι. Τσούτσι, αν με συγχωρείτε. Θα σηκωθεί εκείνος αυτό εκεί. Γιαννουλάκης ξέφυγε από την πίεση. Αλλά η πάσα του δεν ήταν καθόλου καλή για τον Ζαμπούρα. Θα έκανε πάρα πολύ δύσκολη τη ζωή. Προϋποθέσεις εφημεδιασμού εδώ για τους Μόβο, Πάτας πατάει αέρα και σηκώνεται για το 24-25. 13 δευτερόλεπτα όλα για τους Nerds. 10 τώρα. Κόσιβας στον Ζαμπούρα, έχει 3 δευτερόλεπτα εκείνος. Η άμυνα δεν είναι καθαρή από τους Μόβο. Ο Ζαμπούρας έτσι οδηγείται στην γραμμή των βολών στο 1,9. Έχει σταματήσει το χρονόμετρο. Τόσο θα απομείνει σε όποια ομάδα έχει την μπάλα στην κατοχή της στη συνέχεια.
μας βάλει την πρώτη, 24-26. Έξω η δεύτερη και φινάλε του πρώτου χρόνου με το σκορ να δείχνει 24-26 υπέρ των Brooklyn Nets. Ξεκίνησε για το τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ανάμεσα σε Αλσούπο Λάιονς και Brooklyn Nets με τις φιλοξενούμενες να προηγούνται 24-26. Μόλις δύο πόντι χωρίζουν τις δύο ομάδες στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Την επαναφορά τώρα Παναστασίου. Τρίποντο του Φορτσάτου από την κορυφή, άστοχο ο αγαπητός, πήρε το rebound. Θέλει να πλησιάσει ο Τσιούτσιας. Έχει την πάση για τον Μαρκέτο, εκείνος αστόχησε. Ο Παναστασίου στον Παπαντονόπουλο. Καστή πάσα είδε το κόσμο του Παπαναστασίου, αλλά δεν μπορούσε να περάσει την πάσα. Αγαπητός συνεργάζεται με τον Πάτα, παίρνει ξανά ο αγαπητός. Θα αναλάβει την εκτέλεση, αλλά θα στόχισει. Παναστασίου παίρνει το σουτ πίσω από το σκριν. Ζαμπούρας σε επιθετικό rebound. Φορτσάτος κάνει το βήμα πίσω, δεν είναι καλή εκτέλεση. Χωρίς σκορ μέχρι στιγμή στο τρίτο δεκάλεπτο. Αγαπητός ψάχνει επιλογές, είδε δίπλα του τον Τσιφσί, εκείνος πήρε την εκτέλεση, αν και δεν είχε κάποιον πάνω του, δεν μπορούσε να ευστοχίσει. Ο Παναστασίου τώρα για τους Nerds, οι οποίοι ξεκινούν με Παναστασίου, Ζαμπούρα, Παπαντονόπουλο, Φορτσάτο και Κοντορουχά. Ενώ από την άλλη έχουμε Αγαπητό, Πάτα, Τσιφτσί, Τσιούτσια που παίρνει το rebound τώρα και Μαρκέτο. Τσιφτσίς κράτησε, αλλά στη συνέχεια έκανε το λάθος. Ζαμπούρας έφτασε κοντά, πάει κοντά στο Τσιφτσί, δεν υπάρχει φάουλ. Με μαρτύριος από την πλευρά των Nerds. Αγαπητός Μαρκέτο θα εκτελέσει, ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι. 2,5 λεπτά, χωρίς σκορ στην τρίτη περίοδο μέχρι τώρα. Δεν θα χαλάσει αυτό. Ζαμπούρα στείλει το rebound. Κρατάει. Παίζει με τον Φορτσάτο, ο οποίος θα γυρίσει, έχει γίνει χαμηλά το φάουλ. Ο Γιαννόπουλος στρέφει στο μάτς για τους άσπρους, παίρνει την θέση του Ζαμπούρα. Ο Παντονόπουλος θα κερδίσει το φάουλ. Γραμμή ο Παντονόπουλος για να βρει τον πρώτο πόντο στην τρίτη περίοδο. Δεν θα γίνει αυτό στην πρώτη εκτέλεση. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη μέσα. 24-27. Τρία λεπτά μετά το ξεκίνημα του 3 δεκαλέπτου, ήρθε ο πρώτος πόντος στην αναμέτρηση.
πρώτος πόντος ενώ για το τρίτο δεκάλεπτο με παρεξηγηθώ, 24-27 είναι το σκορ. Αναστασίου αυτού στον Χωριανόπουλο. Ο Ντορουχάς. Ο Τσάτος κάνει τις κινήσεις, ο Παντονόπουλος για να πάρει, έχει βάλει πλάτη ανάμεσα στον Μπούγιο και θέλει να ξεφύγει ο Παντονόπουλος για να μπορέσει να βρει λίγο χώρο για τον εαυτό του για να μπορέσει να εκτελέσει, κερδίζει το φάουλ τελικά. Φάουλ νούμερο 3 μάλιστα για τους Αλτσούπο Λάιονς. Ο Τσάτος περνάει στον πάγκο, παίρνει την θέση του ο Κόσιβας. Τέσσερα, 28 τώρα. Μέσα και η δεύτερη από τον Παπαντονόπουλο, 24-29. Βενιζέλος. Θα το πάρει το τρίποντο. Δεν το βάζει, Κόσιβας στο rebound. Παναστασίου. Τσεκάρε και λίγο μπροστά τον Χωριανόπουλο, μήπως μπορούσε να του περάσει μακρινή πάσα, τώρα θα το αφήσει. Χωριανόπουλος στον Κοντορουχά. Κόσιβας με 5 δευτερόλεπτες διάθεση του. Θα σηκωθεί, μπαλά δεν φτάνει στη Στεφάνη, αγαπητός μαζεύει. Τον πρώτο πέρασε στον δεύτερο, κόντρα στον τρίτο, θα καταφέρει να πάρει το φάουλ. Δύο βολές τώρα για τους γηπεδούχους. Έξω πρώτη βολή. Ακόμα χωρίς πόντο στο τρίτο δεκάλεπτο. Η μουβ. Αγαπητός τώρα είναι έτοιμος για την δεύτερη εκτέλεση. Θα βάλει τον πόντο. 4,5 λεπτά χρειάστηκαν για τους Απολλάιον για να σκόραν στην τρίτη περίοδο, 25-29. Πάλι τώρα από την άλλη πλευρά και λίγο έλειψε για να πετύχει το καλάθι ο Παπαναστασίου. Θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Μέσα η πρώτη, 25-30. Παναστασίου εκτελεί τη δεύτερη, θα τη χάσει. Έχουμε κατοχή για τους Αλτσούπο Λάιονς τώρα. Βενιζέλος γυρίζει, εκτελεί αστοχή όμως. Παναστασίου. Μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο της τρίτης περίοδου. Χωριανόπουλος θα εκτελέσει για τρεις. Αλλά δεν μπαίνει εντός καλαθιού, εξαιρετικό rebound όμως. Και shoot, αλλά πολύ δυνατό από τον Κόσιβα. Βενιζέλος υποπίεση, θα το βάλει και θα κερδίσει και το φάουλ. 27-30. Η απόσταση πέφτει στους 3. Γι' αυτό και οι Brooklyn Nets ζητάνε time out. Βενιζέλος, ο οποίος νωρίτερα ευστόχησε και στο καλάθι. Θα χάσει τώρα την πληρωματική βολή, παραμένει το σκορ στο 27-30. Γιαννόπουλος
Ο Παναστασίος τον Κόσοβα, ο Χωριανόπουλος κάνει την κίνηση, τον χάνει. Ο Καταχνιάς. Αυτή και η προσπάθεια των Νέρτ. Αγαπητός τώρα για τους Μόβ. Ματάς. Ψάχνει την μπάσα, αλλά δεν είχε προλάβει να γυρίσει και να έχει το βλέμμα του στην μπάλα ο παίκτης των Lions. Κατοχή παραμένει στους Nerds. Έχουμε ένα θέμα με τη σφυρίχτρα τώρα του ρέφερι. Γι' αυτό και διακοπή. Να υπενθυμίσουμε ότι οι Altupo Lions ιτήθηκαν στην τελευταία του αγωνιστική κοντά στους Capital Controls με 54-38, ενώ από ήττα προέρχονται και οι Brooklyn Nerds, οι οποίοι δεν τα κατάφεραν κοντά στα βουνά, από τα οποία χάσανε με 49-54. Στο 30 το σκορ, τώρα γίνεται προσπάθεια για να συνεχίσει τη δράση. Κόσουβας παίρνει και σηκώνεται αμέσως, συμπαλά στο σίδερο, Χωριανόπουλος στο rebound. Νέο σουτ για 2 μέσα αυτή τη φορά, 27-32. Πάτας, Βενιζέλος με συγχωρείτε. Πάει αντίθετα το σκριν. Φτάνει προς τα μέσα και κερδίζει το φάουλο από τον Παπαναστασίου, ο οποίος διαμαρτύρεται ότι δεν έχει κάνει κάποια παράβαση. Όχι, το 13 ο Κόσιβας το έχει κάνει τελικά με το πόδι, όπως λέει ο ρέφερι. Βενιζέλος όπως και να έχει είναι ήδη στη γραμμή και μας θα εκτελέσει την πρώτη. Θα τη χάσει. Εκτελεί και την δεύτερη έξω και αυτή δεν πήραν κάτι από το ζευγάρι των βολών. Οι Altupo Lions. Ζαμπούρας. Αυτή στον Χωριανόπουλο. Αυτή πάσα παρακινδυνευμένη. Το έδαφος. Ο Βενιζέλος, ο οποίος έκανε το κλέψιμο, αγαπητός, έχει κάνει βήματα ο Βενιζέλος, ο οποίος νωρίτερα έπαιξε εξαιρετική άμυνα. Σιγά κάθε μία βουκιά στο παριέ να πάρει την μπάλα για την κατοχή στην ομάδα, της ομάδας του. 3-13 ακόμα για την λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Απόσταση 5 πόντων ανάμεσα στις δύο ομάδες. Είναι το κλέψιμο και πάλι από τον Βενιζέλο. Γυρίζει, γλιτώνει τα βήματα αυτή τη φορά. Πάτας εκεί με δυσκολία θα βρει το καλάθι, 29-32. Ο Παναστασίου στον Κόσιβα, ζητάει ο Ζαμπούρας. Γυρίζει κάτω από το χέρι του αντιπάλου του. Φορτσάτο σε επιθετικό rebound και έχει κερδίσει το φαουλ. Έχουμε δύο βολές τώρα για τους Nerds, ενώ έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά από τους Altupo Lions. Φορτσάτο θα βάλει και πρώτη. Έξω η δεύτερη. Μάχη για το rebound. Έχουμε σφύριγμα και κατοχή για τους γηπεδούχους. Καθώς είχαμε και επιθετικό φάουλ από τον Χωριανόπουλο. Σκουτιάς επιστρέφει το μάτι για τη Μόβ. Πήρε την θέση του Τσιφτσί. Πατάς. Σκουτιάς θέλει να αποστάρει. Θα γυρίσει, δεν σχοράρει. Και όμως το φάουλ. Η
τεταρτό ομαδικό για τους Brooklyn Nerds. Υπενθυμίζω ότι έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά οι Αλσουπολάινς. Έτσι κάθε φάλο από εδώ και πέρα στο μάτς, στην τρίτη περίοδο θα είναι βολές. Έχουμε η δεύτερη, 30-33. Ιλιανόπουλος πήρε ξανά ο Κωσίβας, ο οποίος σηκώνεται. Δεν το βάζει. Μπάλα όμως καταλήγει και πάλι σε παίχτη των άστρων. Κωσίβας σε νέα προσπάθεια, ούτε τώρα. Αγαπητός. Είναι στα δεξιά στον Πάτα. Μπάλα έξω στην Κατσαφνιά. Θα πάρει το σούτ εκείνος, δεν το βάζει. Follow από τον Τσίτσε για να σκοράρει και να γράψει το 32-33. Στο πόντο το παιχνίδι, ενώ έχουμε και νέα διακοπή για time out. Διακοπή για το time out με τους Αλσουπολάινς να έχουν μειώσει τον πόντο πλέον. Γαμπούρας θα κέρδει στο φάουλ και με σπάθει να πλησιάζει την αντίπαλη ρακέτα. Μέσα η πρώτη. Καμπούρες εκτελεί τώρα και την δεύτερη, θα τη βάλει και αυτή, αλλά αν αυτός και αυτό το ζευγάρι των βολών, 32-35 πλέον. 1-16 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Κουτσιάς, θα κερδίσει το φάουλ από τον Φορτσάτο. Δύο βολές τώρα για τον παίκτη των Αλσουπολάινς αυτή τη φορά. Καταλήξει εκτός καλαθιού η πρώτη. Μέσα η δεύτερη. 33-35. Χωριανόπουλος στην Γιαννουλάκη και από εκεί μπάλα στον Κώσιβα. Καμπούρας κάνει κοντά και η ρίση θα μαρκάρει το ωραία και σκοράρει. 34-37. Αγαπητός, τελευταία 36 δευτερόλεπτα στην τρίτη περίοδο. Αγαπητός, βρήκε την πάσα για τον Τσούτσια, σηκώνεται εκείνος και σημαδεύει σωστά, 36-37. Έχει δώσει πολλές λύσεις στο τρίτο δεκάλεπτο ο Τσούτσιας στην ομάδα του και την κρατάει τώρα στον πόντο. Ενώ τώρα έχουμε και αλλαγή κατοχής, 15 δευτερόλεπτα, 15,7 για την ακρίβεια, όλα για τους ΜΟΒ. Βενιζέλος στα 10 δευτερόλεπτα. Μπαλά στη γωνία, τρίποντα από τον Κατσαχνιά, άστοχο, 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Τσούτσια, στο λήξη του χρόνου δεν του κάνει το χατήρι, μπαλά εκεί. Αναφήβησε αρκετές φορές στο στεφάνι και κατέληξε εκτός. Και έτσι το 36-37 μένει και στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Ξεκίνησε και το τέταρτο δεκαλέπτο της αναμέτρησης, 35-37 διορθώνω. Όχι 36, σε 2 πόντους η διαφορά. Πάτας, έκανε βήματα,
στην προσπάθειά του να συνεργαστεί με τον Τζιφτσί. Ζαμπούρας κλείστηκε από δύο, δεν μπόρεσε να εκτελέσει. Πάτας. Παίρνει τώρα ρίχνει ταχύτητα. Υπάρχουν επιλογές έξω, η μπάλα τον Κατσαχνιά ανενόχλητο, θα πάρει το τρίποντο και θα βάλει μπροστά την ομάδα του. 38-37 πλέον με τους Αλσουπολέιονς να παίρνουν και πάλι το προβάδισμα. Ωραία κίνηση από τον Παπαναστασίου, αλλά στο ποτοσούτ θα καταλήγει εκτός κατοχή για τους γηπεδούχους. Αγαπητός. Ανεβάζει τα κοιταστέκια του στον αέρα, δεν σημαδεύει σωστά. Ζαμπούρας παίρνει. Πέρασε, έχει και επιλογή τον Γιαννουλάκη. Θα πάει μόνο στο Ζαμπούρας, δεν θα πετύχει το καλάθι. Για λίγο δεν μπορέσε να πάρει και το καλάθι ο παίκτης των Νέρτς. Ωστόσο θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Αν ευθυγήσει και στις δύο θα μπορέσει να βάλει και πάλι την ομάδα του μπροστά. Μέσα η πρώτη. Έξω η δεύτερη, 38-38 το σκορ στην ισοπαλία. Ενιζέλος γλίστρισε. Στη συνέχεια η κατοχή είναι για τους Nerds. Ζαμπούρες θα εκτελέσει για τρεις. Ισοπαλία παραμένει. Βενιζέλος. Εκτελεί για τρεις. Ούτε από την πλευρά των Λάιερ, τον Αλσουπολάνη θα πει το καλάθι. Ο Παναστασίου οργανώνει τώρα την επίθεση των φιλοξενούμενων. Πόση βάση παίζει με τον Παπαδονόπουλο. Γυρίζει εκείνος, πάει προς τα μέσα στο ανάποδο λέει, από δεν καταφέρνει κάτι. Αγαπητός μαζεύει για να κατεβάσει. Πάει κόντρα σε όλους. Δεν θα βάλει το καλάθι. Ζαμπούρας, 3-3 στην επίθεση. Αλλά δεν βγήκε ο ευθυνδιασμός για τους φιλοξενούμενους. Από την άλλη τώρα έχουν ευκαιρία οι Αλσουπολάνες να πετύχουν το καλάθι. Θα τα καταφέρουν με τον Πατά, 40-38. Παπαναστασίου. 7-20 για το τέλος. Συν 2 πλέον για τους Αλσουπολάιονς. Έχουμε πόδι. Δεν μετράει το σου του Κόσιβα καθώς έχει τελειώσει το... έχει σταματήσει το παιχνίδι. Ζαμπούρας. Έχει αποτέλεσμα η επίθεσή του, ενώ ο Γιαννουλάκης στην συνέχεια θα κάνει βήματα. Αγαπητός δίνει συνέχεια στο μάτς, τελευταίο. 7 λεπτό στην αναμέτρηση, συν 2 για τους Αλσουπολάιονς, οι οποίοι έχουν το προβάδισμα, ενώ θα γίνει το κλέψιμο. Περνάμε στον ευθυνδιασμό τώρα, η Νέρτς, Παπαναστασίου αφήνει στον Κόσιβα. Εκείνος προτίμησε να πάρει το σιούτ από την γραμμή των βολών, να την διεισδύσει λίγο ακόμα. Καπούρα αντιδρά εξαιρετικά στην άμυνα, σταματάει την πάσα. Την επαναφορά η Μόβ.
μάτσο επέστρεψε ο Μαρκετός για τους Αλτσουπολάιονς περί την θέση του Κατσαχνιά. Αγαπητός αφήνει στον Τσεσί. Χαμηλά το φαουλ. Πάνε και πάλι στην επαναφορά οι γηπεδούχοι. Χάθηκε από την άμυνα ο Μαρκέτος, αλλά δεν μπόρεσε να εκτελέσει. Πέρασαν εκμετάλλευση αυτή η ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Συλλήπαστε για τον Κόσυπα, του φεύγει μπάλα και καταλήγει εκτός. Νέο λάθος από τους ΝΕΡΤ. Γενικά σε το δεκάλεπτο υπάρχει έτσι μια νευρικότητα στο παιχνίδι και των δύο ομάδων. Ενώ έχουμε διακοπή τώρα για time out. Έτσι μετά το time-out, 40-38 το σκορ, να έρθει ο Πολάιον στην επίθεση. Εμιζέλος, πυρομαρκέτος από τα δεξιά, θα εκτελέσει και θα το βάλει, 42-38. Θα το ρουχάσει τον Νερουλάκη. Φορτσάτο θέλει να παίξει με τον Παπαντονόπουλο, δεν μπορούσε να τον βρει. 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση των άσπρων. Ο Τωρουχάς ψάχνει επιλογές, αφήνει στον Φορτσάτο. Γιαννουλάκης πρέπει να εκτελέσει, αυτό του φωνάζουν οι συμπαίκτες. Προλαβαίνει το χρονόμετρο, αλλά δεν αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Βγήκε και αυτή η άμυνα από τους ΜΟΒ. Ενώ πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης. Αγαπητός, ήταν ένα άτσαλο σούτ ανάμεσα από δύο αντιπάλους. Παναστασίου, πέρασε η πάσα του, δεν την εκμεταλλεύεται όμως ο Φορτσάτος. Από πλεονεκτική θέση το έχασε ο παίκτης των ΝΕΡΤ. Μαρκέτος ξανά από το ίδιο σημείο περίπου από το οποίο εξέχισε νωρίτερα. Το βάζει και πάλι ο Μαρκέτος, 144, 38 πλέον. Μαντωνόπουλος. Ψηλό σούτ, άστοχο. Ο Τωρουχάς που φύγει η μπάλα, κατέληξε στον Γιαννουλάκη, που θέλει να πάει πιο κοντά. Μάχες εκεί στην ρακέτα του Αλσουπολάιον, ο Φορτσάτος, ο Φοράδης, θα εξεσπάσει όλας. 44-40. Μαρκέτος, από το ίδιο σημείο, πήρε ακόμα ένα σούτ, αυτή τη φορά δεν το έβαλε. Και 44 ακόμα. Έχουν μπροστά οι Αλτσουπολάιονς. Πάτας πήγε μόνος του. Συγκρίθηκε με τον Παπαντονόπουλο, βγήκε η άμυνα. Αλλά θα γίνει το κλέψιμο και πάλι από τον Πάτα. Βενιζέλος κρατάει καθώς δεν υπάρχει λόγος διασύνης. Μην γίνει και κάποιο άλλο λάθος από την πλευρά των γηπεδούχων. Βενιζέλος θα εκτελέσει για τρεις, αδύναμο σουτ. Γιαννουλάκης πήρε. Παπαναστασίου τώρα. Πενταβήματα θα κοπεί αντικανονικά από πίσω από τον Τσιούτσια. Και στο πάρκι ο παίκτης των ΝΕΡΤ τώρα θα σηκωθεί με τη βοήθεια του αντιπάλου του. Έχουμε βολές για τον Παπαναστασίου. Έξω πρώτη βολή, παραμένει 44-40.
Παναστασίου εξελίξει τώρα την δεύτερη, θα τη βάλει 44-41. Ενώ έχουμε και time out. Συνεχίζει το παιχνίδι. Τελευταίο τρίλεπτο στην αναμέτρηση. Αλσουβολέιον 44, Brooklyn Nets 41. Πάτας. Κάνε βήματα. Ευκαιρία τώρα για τους Nets. Είτε να πλησιάσουν, είτε ακόμα και να εσωφαρίσουν με ένα τρίποντο. Φωτορουχάς. Ο Παντονόπουλος θέλει να αποστάρει, πάτησε γραμμή. Ακόμα ένα λάθος από τους συνέρτες του 4ο δεκάλεπτο. Οι οποίοι έχουν χάσει αρκετές ευκαιρίες στο να πλησιάσουν κι άλλο. Στο σκορ. Βενιζέλος. Γιάννη πάνω το Παπαντονόπουλος, τον βγήκε κατά λάθος στο πρόσωπο. Σήκωνε το παίκτη στον Αλσουβολέιον. Από δύο ομαδικά για τις δύο ομάδες τώρα. Τέλος τον ξανά, αλλά έχει κάνει βήματα, έκανε ένα έξτρα βήμα. Το παίκτη των γηπεδούχων. Απανοτάλα τις τελευταίες φάσεις. Παπαναστασίου. Δίνει στον Γιαννουλάκη. Κρατάει εκείνος, αν και με δυσκολία. Έχουμε double. Κατοχή είναι για τους Nerds. Τα δευτερόλεπτα για τους Nerds. Ήταν στην παίκτη, βρήκε τον Φορτσάτο. Θέλει να γυρίσει, βρήκε την πάση στον Κοντορουχά. Στο ένα δευτερόλεπτο θα εκτελέσει εκείνο στο σίδερο η μπάλα. Γιαννουλάκης ανανεώνει, αλλά έκανε λάθος πάσα, την κατάλαβε ο Βενιζέλος. Σούτια στους ζητάει ηρεμία. Ζητάει να μην πασάρει γρήγορα. Για να πάνε σε οργανωμένη επίθεση η Μοβ. Μαρκέτος. Πάτας. Πατάει γερά. Σηκώνεται, αστοχή όμως. Ο Ντορουχάς. Άρχισε τον Γιαννουλάκη. Ο Δονόπουλος για την ισοφάριση, ναι. 44 όλα. Στην ισοπαλία το σκορ πλέον. Ο Ζαμπούρας επιστρέφει στο παρκέ. Πήρε την θέση του Κόσιβα. Ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό. Βενιζέλος. Πυροπάτας. Χέρι με χέρι στον Μαρκέτο. Την ύψος εκείνος, αστοχή. Βάλα στα χέρια του Φορτσάτου για από εκεί στο Παπαντονόπουλο. Ζαμπούρας τώρα θα κατεβάσει. Τελευταία 42 δευτερόλεπτα. Βρήκε τον Κοντορουχά, σκόραρε 44-46 πλέον. Από την έξυπνιασή του Ζαμπούρα και το καλάθι του Κοντορουχά, οι Brooklyn Nets παίρνουν το προβάδισμα με 39,7 ακόμα να απομένουν για το φινάλι της αναμέτρησης. Ενώ έχουμε και time out. Δευτερόλεπτα. 44-46 σκορ με τους Νέρτς να έχουν πάρει το προβάδισμα. Αλσουβολέιον τώρα στην επίθεση. Πάτας. Φάουλ από τον Ζαμπούρα. ακόμα. Πάτας στην επαναφορά. Παίρνει ξανά.
Πάντως κρατάει στα 10 δευτερόλεπτα επίθεση. Κακή επιλογή από τον Βενιζέλο. Νέο τρίποντο από τη γωνία μέσα. Ο Τσιφτσής το πήρε και το έβαλε για να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του 47-46 πλέον. 13 δευτερόλεπτα, να δούμε αν θα μπορέσει να κάνει μια. 10 δευτερόλεπτα, ένας πόντος χωρίς τις δύο ομάδες. Ζαμπούρας κερδίζει το φάουλ χαμηλά. Στα 7 δευτερόλεπτα έχει σταματήσει το χρονόμετρο. Έχουμε και time out. Επιστρέφουν οι δύο πεντάδες για αυτά τα τελευταία 7 δευτερόλεπτα. Θα δούμε αν θα είναι τα τελευταία 47-46 το σκορ. Ο Τσιφτσής νωρίτερα με τρίποντη εκτέλεση έχει βάλει μπροστά τους άλλους από Lions. Άλλες παρατηρήσεις του ρέφερι σε κοντορούχα και Βενιζέλο. Το περιστέρι, την επαναφορά η Νέρτς. Κύριο Παπαντονόπουλος πέφτει πάνω του. Ο Τσιφτσής είναι το τέταρτο ομαδικό των Αλσούπο Λάιονς. Και πάλι στην επαναφορά η Νέρτς. Ζαμπούρας πήρε. Πέρασε και σκόραρε! 47-48. 1,3 ακόμα. Οι Brooklyn Nets παίρνουν το προβάδισμα με το πάρα πολύ δύσκολο καλάθι του Ζαμπούρα. Και πλέον τα πράγματα δυσκολεύουν αρκετά για τους Αλσούπο Λάιονς, οι οποίοι θα πρέπει να οργανώσουν μια πάρα πολύ γρήγορη επίθεση. Μια εκτέλεση στα τελευταίο 1 δευτερόλεπτο, 1,3 απομονωμένη. Υπάρχει διακόπη τώρα για το time out, σχεδιάζουν την τελευταία τους επίθεση η MOV. Τρομερό φινάλε στο σημερινό παιχνίδι. Οι ομάδες δείχνουν πόσο πολύ θέλουν τη σημερινή νίκη. Τώρα επιστρέφει και η πεντάδα των Αλσούπο Λάιονς. Πάτας. Κάτι τις κινήσεις, περιοριστής, σουτάρι, δεν μπαίνει το καλάθι, φινάλε λοιπόν. Με τους Brooklyn Nets απανηγυρίζουν την νίκη, η οποία θα είναι η δεύτερη της σεζόν, θα πάνε στο 2-2. Ενώ από την άλλη, όπα, έχουμε μια ανατροπή. Έχει δοθεί φάουλ. Έχει δοθεί φάουλ τελικά, ανατροπή δεδομένων στο παιχνίδι. Βιαστήκαμε να μιλήσουμε. Διαμαρτυρίες τώρα. Κάποιες συζητήσεις εκεί με τους διαιτητές. Υπενθυμίζουμε το σκόρ είναι στο 47-48. Αν έχει σφυριχτεί φάουλ για τον παίκτη των Αλσούπο Λάιονς. Δεν θυμάμαι αν έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά. Βασικά δεν ξέρω αν έχει δοθεί και φάουλ στην προσπάθεια. Δεν ακούω μέχρι εκεί τώρα το τι γίνεται. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Στην επαναφορά η μπάλα πρέπει να έχει μείνει ελάχιστος χρόνος. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει να κάνει κάτι.
Αλεούπ, μπήκε το καλάθι. Τρομερό φινάλε. Δεν ξέρουμε αν μετράει. Μένει να δούμε τώρα αν μετράει κανονικά το καλάθι. Τώρα είναι σημαντικό το βίντεο. Γίνεται εκεί μια συζήτηση στην γραμματεία. Να δούμε. Το καλάθι έχει μπει πάντως από τον Βενιζέλο, νομίζω, αν είδα καλά. Να δούμε τελικά τι έχει αποφασιστεί. Οι συζητήσεις συνεχίζονται. Τελικά νομίζω έχει ακυρωθεί το καλάθι, δεν μετράει. Οπότε οι Nerds είναι αυτοί που θα πάρουν οι Brooklyn Nerds είναι τελικά αυτοί που θα πάρουν την νίκη. Ακυρώθηκε το καλάθι των Αλσουβολάινς. Φινάλι λοιπόν, δεύτερη νίκη για τον Brooklyn Nets, οι οποίοι θα πάνε στο 2-2, ενώ από την άλλη οι Αλσουβολάινς θα πέσουν στο 3-2.